Το 1999 τα παιδιά της ηλικίας μου που ζούσαν στους Τρακομακεδόνες, στο Μενίδη, στα Άνω Λιώσια, στις διπλανές περιοχές, μείναμε για ολόκληρους μήνες μέσα σε σκηνές και σε κοντέινερ μετά το φωνικό σεισμό της Πάρνηθας. Πολλοί από εμάς χάσαμε δικούς μας ανθρώπους στη Ρικομέξ και τη Φαράν. Τα νέα παιδιά δώσαμε μια μεγάλη μάχη να δώσουμε πανελλαδικές, παλεύοντας να διαβάσουμε μέσα στα κοντέινερ την στιγμή που ο οικογενειακός αγώνας ήταν σε εξέλιξη για να βάλουμε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας. Τα χρόνια που μεσολάβησαν από τότε έως σήμερα είδαμε πάνω από δύο φορές να καίγεται ο φυσικός πλούτος της Πάρνηθας. Είδαμε στρέμματα καμένης γης να καταπατώνται και να περνάνε σε μεγάλους επενδυτές που δραστηριοποιούνται στον ορεινό όγκο. Είδαμε συνανθρώπους μας να παρασύρονται και να πεθαίνουν σε κεντρικούς δρόμους του Μενιδίου που είχαν μετατραπεί σε χυμάρους. Φέτος το καλοκαίρι είδαμε τον Εφιάλτη να επιστρέφει. Αυτή τη φορά με την πυρκαγιά να καίει 80 σπίτια στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών και πιο συγκεκριμένα στη Βαρυμπόπη και τη Φλόγα και τους Τραγωμακεδόνες. Είδαμε να απειλούνται ζωές και περιουσίες. Η τραγική ιστορία που βιώνει ο κόσμος που ζει και εργάζεται στο Δήμο Αχαρνών καταρρύπτει την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης, επιχειρηματολογία που αξιοποιούν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις περί ακραίων συνθήκων και κλιματικής αλλαγής.